Έχω καλέσει μία γυναίκα, μία δικηγόρο από τις πλέον γνωστές και που δεν, να το πω λαϊκά, δεν κρύβουν λόγια. Την κυρία Ειρήνη Μαρούπα, καλημέρα σας. Καλημέρα, Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο Κύριος. Και αυτό που θέλω να συζητήσουμε, με αφορμή την υπόθεση του Γιάννη Σκαφτούρου, για συμβόλαια θανάτου τα οποία δεν εξιχνιάζονται, για κενά σε δικογραφίες τα οποία φτάνουμε από δύσεις όβια να αθώνονται, για προφυλακίσεις που μετά βλέπουμε κάνουν άνθρωποι φυλακοί και είναι αθώοι. Εδώ υπάρχουν κενά στο σύστημα. Εγώ τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβάνομαι. Υπάρχουν, ναι, κατά τη γνώμη σας. Ναι, ναι, σωστά το αντιλαμβάνεστε, κυρία Παπα-Νικολάου, και όχι απλώς σωστά το αντιλαμβάνεστε, αλλά είστε και επίκοι στις εκφράσεις σας. Διότι καταλαβαίνετε ότι αν κάποιος άνθρωπος καταδικάζεται το 2005, όπως το περιγράψατε, και αθώνεται το 2019, έχει μείνει 15 χρόνια στη φυλακή παράνομα. Και αυτό πράγματι συμβαίνει επειδή υπάρχουν πάρα πολλές αδυναμίες στο σύστημα, οι οποίες δεν παρέμειναν στο βαθμό της αδυναμίας, αλλά κάποιοι τις εκμεταλλεύτηκαν και πια διαπράττονται και αδικήματα εκδόλου συνολικά από θεσμικά όργανα, για τα οποία, εξαιτίας των οποίων, καταλήγουμε πια να μην λειτουργεί αυτό που λέμε σύστημα. Και για να μιλήσω πιο κατανοητά και πιο συγκεκριμένα. Έχετε την υπόθεση της Πισπυρίγκου ή την υπόθεση του Σκαφτούρου, τις δύο δικαστικές υποθέσεις έτσι που ταλανίζουν, ιδίως η πρώτη, τον δημόσιο διάλογο τον τελευταίο καιρό. Και λέμε, λάθος κάναν οι ιατροδικαστές, λάθος κακή συνεργασία με τα νοσοκομεία, λάθος οι αστυνομίες, λάθος τα δικαστήρια, λάθος οι πραγματογνώμονες. Δηλαδή, στα πόσα λάθη τελικά το ανατινάζουμε το σύστημα, για να το πω απλά. Και πραγματικά, εν γνώση του ότι στη συγκεκριμένη ιδίως υπόθεση, πραγματικά ήταν λάθη. Αλλά δεν γίνεται ο ιατροδικαστής να μην συνεργάζεται με το νοσοκομείο όταν ένα παιδί πεθαίνει μέσα στο νοσοκομείο. Δεν μπορεί τα ευρήματά του να μην είναι συμβατά με την εικόνα που είχε το παιδί μέχρι την ώρα θανάτου του. Κύριε Μαρούπα, πρέπει να πω κάτι. Πρώτη φορά συμβαίνει σε υπόθεση. Εμένα προσωπικά δεν μου έχει συμβεί. Εσείς έχετε την εμπειρία ετών σε αυτές τις υποθέσεις. Να παίρνουμε από την αρχή ιατροδικαστικές και ακόμα να μην έχουμε απάντηση. Άντε και τις πήραμε. Τρεις μήνες δεν έχουμε απάντηση για Μαλένα και Ήρυδα τι συμβαίνει. Και ερώτηση τώρα, αν βρεθούν. Πείτε ότι γίνεται μια άλλη αιτία θανάτου. Βγάζουν, ας πούμε, κάτι άλλο. Ποια είναι η σωστή τελικά, η πρώτη ή η δεύτερη? Θα πρέπει να κάνουμε και μια τρίτη? Αυτό είναι η δικιά μου απορία. Αυτή είναι. Δεν είναι έτσι. Καταρχάς, εκτός του γεγονότος ότι οι δύο που έχουν αναλάβει τώρα τις πραγματογνωμοσύνες, οι κύριοι Καρακούκη και Καλογριάς, είναι επιστημονικά στα ανώτατα επίπεδα. Τους κορυφαίους. Ο κύριος Καρακούκης. Τους κορυφαίους ιατροδικαστές. Νομίζω ότι είναι ο κορυφαίος, ο πλέον έντιμος, χωρίς να φύγω βέβαια την ετοιμότητα των λοιπών, αλλά ο άνθρωπος είναι αδέκαστος και προσιλωμένος στο επιστημονικό έργο από το σημείο 0 που έχει ξεκινήσει από την ιατροδικαστική Πειραιά, με έργο ανεπίληπτο και επίσης σωστό. Από την πρώτη στιγμή μέχρι την τελευταία. Εγώ έχω την τιμή, ας πούμε, να τον έχω εξετάσει σαν μάρτυρα επανειλημμένος σε υποθέσεις ιατρικής αμέλειας. Δεν ξεφεύγει ούτε κεραία από τα αρχικά που έχει πει και κάνει, γιατί αυτά είναι τα ορθά. Τα δικαστήρια τον εμπιστεύονται απολύτως, αλλά και επαληθεύονται οι γνώμες του. Ό,τι και να έχουν πει όλοι οι άλλοι στο ενδιάμεσο, και σας μιλάω για αρχικές ιατροδικαστικές τώρα, όχι τις τελικές, εδώ που θα λάβει υπόψη του και άλλα δεδομένα, τα οποία πράγματι δεν είχαν λάβει οι αρχικοί ιατροδικαστές, ή τα οποία είχαν παραβλέψει, είτε εκ λάθος, είτε επειδή δεν είχαν πάρει σωστό ιστορικό κλπ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ό,τι πίσω είναι και αυτό. Δεν διαφωνώ, αλλά γιατί φτάνουμε τώρα σε αυτό το σημείο? Εδώ υπάρχουν κενά, κυρίες και κύριοι. Και αυτά τα κενά πρέπει να καλυφθούν. Θα τα συζητήσουμε μόλις επιστρέψουμε με την κυρία Μαρούπα. Έτοιμη να πω ότι εδώ έχουμε μια κατάργηση του κράτους. Τίποτα δεν δουλεύει. Και κανείς δεν εποπτεύει. Κανείς δεν ενοχλείται από το ότι δεν δουλεύει το κράτος. Κοιτάζουν όλοι ίσα-ίσα να κάνουν ένα μάζεμα τη τελευταία στιγμή, όσον αποκαλύπτουν τα μέσα ενημέρωσης, ώστε να περισσώσουν, εν πάση περιπτώσει, τα όποια προσχήματα. Γιατί ούτε δεν ξέρω κι αν για προσχήματα μπορούμε να μιλάμε πια. Το ξέρετε ότι τα δικαστήρια αδιαφορούν απολύτως για το γεγονός
ότι οι ιατροδικαστές βεβαιώνουν ψευδώς και είναι ολοφάνερο σε πάρα πολλές υποθέσεις ότι βεβαιώνουν ψευδώς για να υποστηρίξουν τις συναδέλφους τους γιατρούς που θίγονται σε υποθέσεις ιατρικής αμέλειας ή δεν ξέρω τι άλλο. Και δεν υπάρχει καμία διαδικασία προστασίας του συστήματος, επαναλαμβάνω. Οι ιατροδικαστές, οι αστυνομικοί, οι δικηγόροι, οι δικηγορικοί σύλλογοι ενός των δικαστών, τα δικαστήρια, είναι όλοι κρίκοι στην ίδια αλυσίδα που έχουν σαν στόχο το κράτος δικαίου, το να αισθάνεται ο πολίτης ασφαλής ότι έχει εκχωρήσει στο κράτος τις ελευθερίες του, αλλά σε αντάλλαγμα παίρνει μια διασφάλιση των ατομικών του δικαιωμάτων. Και δεν υπάρχει αυτό πια πουθενά. Κανείς δεν ενδιαφέρεται. Κατά τη γνώμη σας, το μεγαλύτερο πρόβλημα ποιο είναι σε αυτή την αλυσίδα? Κατά τη γνώμη μου, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Δεν είναι δυνατόν οι δικαστές στα ύπατα αξιώματα, αφότου αποστρατευθούν ή παραιτηθούν, να γίνονται πολιτιακοί άρχοντες και να έχουμε όλοι στο μυαλό μας ότι υπάρχουν συναλλαγές, σε εισαγωγικά, βγάζω αποφάσεις υπέρ του συστήματος του πολιτικού και μετά το εξαργυρώνω με μία θέση, μία ανεξάρτητη αρχή, με μία πρωθυπουργία, με μία προεδρία δημοκρατίας. Δεν γίνεται έτσι αυτή η δουλειά. Και επίσης, να το πω και με τον καλώς νοούμενο τρόπο, γιατί καταλαβαίνω ότι και οι δικαστές έχουν μια ευγένεια σαν άνθρωποι και δεν θέλουν να καταδικάζουν γιατρούς, επιστήμονες, εν πάση περιπτώσει, που κάναν ένα λάθος κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας ή δεν θέλουν να τους αφαιρέσουν το κύρος και λοιπά, θεωρώντας ότι τώρα μεταξύ μας, αν εγώ κάνω λάθος, αν εγώ κάνω λάθος, δεν είναι. Όχι, είναι πέρα από το γεγονός ότι έχω φύγει, πέρα από το γεγονός αυτό, δεν κινδυνεύει καμία ανθρώπινη ζωή. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι σας λέω. Τώρα, αν ο γιατρός κάνει ένα λάθος, επειδή έχει ανθρώπινη ζωή στα χέρια του. Σωστά. Τώρα, εδώ είμαστε λίγο, ξέρετε, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό πρέπει να μην τιμωρείται ή να μην παίρνει άδεια. Αν ένα. Οποιοδήποτε τώρα. Μιλάμε για ανθρώπινη ζωή. Ναι, έχετε απολύτω δίκιο. Δηλαδή, είναι το μεγαλύτερο νόμο αγαθό. Ναι, δηλαδή. Τώρα τι δεν κάνει στα στραβά μάτια. Δεν μπορεί να κάνει. Δηλαδή, πόσο και να κάνει, είναι ανθρώπινη ζωή. Δηλαδή, κάποιο έχει κάνει ένα λάθο και αφαίρεσε μια ανθρώπινη ζωή, έστω από λάθο, αλλά είναι λάθο. Έχει αφαιρεθεί. Δεν πρέπει να τιμωρηθεί. Δεν μιλάω μόνο για τέτοια λάθη. Εγώ σα λέω για τα λάθη των ιατροδικαστών ή πολύ περισσότερο για ψευδεί δεβεβαιώσει των ιατροδικαστών. Σας λέω, με τα μάτια μου έχω δει υποθέσεις τέτοιες και είναι αδιανόητο να βλέπεις ότι τα δικαστήρια απέχουν, κάνουν τα στραβά μάτια, ότι δεν κατάλαβαν, εντάξει το είπε αυτός έτσι, δεν πειράζει, μα αυτόν τον έχεις διορίσει εσύ σαν πραγματογνώμονα για να σε βοηθήσει στη δουλειά σου να βγάλεις πέρα την αλήθεια και να αποδώσεις δικαιοσύνη. Είναι δυνατόν να κάνεις ότι δεν κατάλαβες ότι ο άλλος σου λέει ψέματα μπροστά σου ή σου βεβαιώνει σε έγγραφο ακόμα χειρότερα. Ψευδή γεγονότα. Στην υπόθεση της Πάτρας, αν στην αρχή, τώρα σας λέω με την εμπειρία σας. Βέβαια. Αν στη Μαλένα δηλαδή, στο πρώτο παιδί. Σας απαντώ, βέβαια. Ναι. Αν το σύστημα ήταν λίγο πιο προσεκτικό, δύο παιδιά δεν θα είχαν χάσει τη ζωή τους, δεν είναι φοβερό αυτό? Δηλαδή, ναι, είναι πορεία όλων μας. Είναι ενδιαφέρον και να το σκέφτεσαι, έτσι. Ή βλέπουμε ότι όποιος αισθάνθηκε την ανάγκη ότι, να πει ότι κάτι συμβαίνει κλπ. Ο κύριος Ηλιάδης εν προκειμένου, ο οποίος νομίζω ότι αξίζει συγχαρητηρίων που τους οδήγησε ένα ψυχίατρο κλπ. Έφτασε στο σημείο να ζητάει συγγνώμη ο άνθρωπος. Να του πούνε τι ανακατεύεσαι, αυτό δεν υπάρχει πρόβλημα κλπ. Απαράτα μας. Και να ζητήσει και ταπεινά συγγνώμη που ανακατεύτηκε και που υποψιάστηκε. Που σημαίνει ότι το σύστημα αυτό που σας είπα πριν εξαρτάται από μονάδες. Δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι. Αυτό σημαίνει κατάλυση κράτους. Και για να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι αυτό, θα σας το αναγάγω έτσι σε ζητήματα γεωπολιτικής. Ο μεγαλύτερος γεωστρατηγικός της νεότερης εποχής, ο Μόρκεντάου, έλεγε ότι βιώσιμο είναι το κράτος που μπορεί να διασφαλίσει με την ισχύ του την δικαιοδοσία του εντός των συνόρων του. Εδώ δεν μιλάμε εμείς για εντός των συνόρων μας δικαιοδοσία με την ισχύ μας. Εδώ μιλάμε για κατάλυση θεσμική εκ των έσω. Έχουν διαλυθεί δηλαδή τα πάντα. Τι να αντέξει αυτό το κράτος? Αυτό αισθάνεστε, επειδή εσείς λειτουργείτε, βλέπετε τη λειτουργία του κράτους καθημερινά. Στο κομμάτι της δικαιοσύνης, γιατί είστε
μάχημοι δικηγόρους και είστε κάθε μέρα στα δικαστήρια. Αυτό βλέπετε ότι υπάρχουν τα κενά τα οποία καλείστε και εσείς να τα καλύψετε ή να τα, να τα προσπεράσετε, να το πω έτσι. Εγώ είμαι από αυτούς που τα ψέγω δημόσια πάντα στο δημόσιο διάλογο. Έχω πάντα ισχυρή φωνή, σκόπιμα, γιατί καταλαβαίνω ότι αν το κράτος δεν υπάρχει, δεν υπάρχει κανένας μας. Σωστό είναι αυτό. Γύρω μου και πλάι μου και παντού, σε όλους τους χώρους βέβαια, και στο δικηγορικό και στο δικαστικό, συναντώ και μιλάω με ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν, όχι αισθάνονται, προσέξτε, διαπιστώνουν ακριβώς τα ίδια με μένα, πλην όμως δεν τολμούν να υψώσουν τη φωνή τους, αφενός επειδή το σύστημα θα τους λιώσει, αφετέρου κάποιοι και για ιδιωτελείς λόγους, γιατί έχουν την εύνοια του συστήματος. Οπότε δεν θέλουν να εμπλακούν σε κάτι που θα τους βάλει στο περιθώριο του συστήματος. Αλλά έτσι δεν μπορεί να λειτουργήσει τίποτα. Και γι' αυτό φταίει το κράτος, επαναλαμβάνω. Το κράτος είναι τρεις εξουσίες. Εκτελεστική, νομοθετική, δικαστική. Από την ώρα που έχουν ταυτιστεί οι τρεις εξουσίες, δεν πρόκειται να δούμε θεού πρόσωπο, που λέμε. Να κάνω μια ερώτηση. Κατά τη γνώμη σας, η υπόθεση της Πάτρας μας δίνει μια ευκαιρία για να αλλάξουν κάποια πράγματα? Βέβαια. Τι πρέπει να αλλάξει? Και βλέπω ότι τα αντανακλαστικά δεν λειτουργούν. Δηλαδή? Να υπάρχει πραγματικός έλεγχος και εποπτεία θεσμική. Το βλέπω δηλαδή ότι ούτε η δικαιοσύνη έχει τα αντανακλαστικά. Σας ξαναείπα, είναι δυνατόν να είναι φύλλο και φτερό μια ανακριτική δικογραφία? Ποιος τα δίνει, για ποιο λόγο και γιατί ακόμα δεν έχει συλληφθεί? Δεύτερο θέμα, οι ιατροδικαστικές. Τι γίνεται εκεί μέσα? Τρίτο θέμα, αστυνομία. Τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί? Ο ένας κρατάει τις φωτογραφίες για λογαριασμό του, ο άλλος παρακολουθεί τα κανάλια να παίρνουν από κουκουλοφόρους. Τι είναι αυτό, συνεντεύξη από κουκουλοφόρους? Ή να γίνονται όλα που λέω φύλλο και φτερό και μετά ο καθένας να προσδιορίζει τη θέση του ανάλογα με αυτά που έχει λάβει γνώση από τη δημοσιότητα? Ή όλη αυτή η υπερέκθεση? Και γι' αυτό υποτίθεται ότι υπάρχουν ανεξάρτητες αρχές. Πού είναι το ραδιοτηλεοπτικό, πού είναι η προστασία προσωπικών δεδομένων, τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, δεν καταλαβαίνω. Εδώ έχουμε ξεφύγει λιγάκι, η αλήθεια κάπου, είναι. Ζούνε κάπου αλλού, στην άκρη, απομονωμένοι και δεν βλέπουν τηλεόραση, δεν διαβάζουν εφημερίδες, δεν ανοίγουν ίντερνετ, τίποτα απολύτως. Να μην σας πω βέβαια το μείζον ότι αυτή η πράγματι συγκλονιστική υπόθεση για όλους μας και ενδιαφέρουσα έχει φτάσει σε ένα επίπεδο κουτσομπολιστικό αδιανόητο. Εδώ μας ενδιαφέρει το μείζον. Έγινε αυτό. Μία γυναίκα κατηγορείται ότι σκότωσε το ένα της παιδί μέχρι σήμερα. Αυτό μας ενδιαφέρει. Τώρα αρχίζουμε. Τα μνήματα, τι φόραγε, τι έπινε. Τι είναι αυτά? Βγαίνει ο καθένας και η κάθε μία χωρίς να δίνει τα στοιχεία της στην τηλεόραση και λέει ότι του κατέβει στο κεφάλι εναντίον. Υπέρ. Δεν με ενδιαφέρει για ποιο σκοπό, ούτε για ποιο λόγο. Με ενδιαφέρει πώς αποκτά πρόσβαση αυτός ο άνθρωπος σε ένα τόσο ευρύ κοινό, όταν μάλιστα παραγνωρίζονται και μπαίνουν στην άκρη τελείως τα πάρα πολύ σημαντικά συμβαίνοντα και στην πατρίδα μας και στον κόσμο. Δηλαδή εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν σκοτεινές δυνάμεις που μας οδηγούν σε ένα πυρηνικό πόλεμο ενδεχομένως και άμεσα, και εμείς εδώ περιάλλον τυρβάζουμε. Είμαστε στο Τιτανικό και ακούμε την ορχήστρα να παίζει, ενώ το πλοίο έχει τρακάρει στο παγόβουνο. Τι να πω, δεν έχετε δίκιο? Δεν μπορώ να πω ότι δεν έχετε δίκιο. Χώρια τα δικά μας, έτσι, γιατί έχουμε και τα πιο κοντινά μας. Άντε, κάποιοι μπορεί να θεωρούν ότι η Ουκρανία είναι μακριά. Τους προκαλώ να κοιτάξουν λίγο το χάρτη, γιατί είναι πάρα πολύ κοντά μας. Αλλά εγώ θα σας πω και το άλλο, τα ελληνοτουρκικά. Δεν βλέπουν τι γίνονται, υπερπτήσεις, παραβιάζεις που τα λέμε έτσι και ευγενικά. Πάνω από τη Ρόδο και τη Σάμμο να περνάνε τουρκικά μαχητικά και να μην κουνιέται φίλο, να μην το λέει κανένας ή να το λέμε με λιγότερη απαξία. Θα μου επιτρέψετε, με λιγότερη απαξία από ότι μιλάνε για τα κουκλάκια από τα μνήματα της Πισπυρίγκου? Δεν σοβαρολογούμε? Δεν καταλαβαίνουμε ποιο είναι το σημαντικό σε αυτά τα θέματα? Τι είναι, ποια είναι η προτεραιότητα, το συλλογικό ή η μία Πισπυρίγκου, όσο αποτρόπαιη και αν είναι η πράξη της? Πάντα. Που έδειξε όμως μόνο την οικογένειά της, κακώς, κάκιστα, αδιανόητα, θλιβερά, συγκλονιστικά, έτσι, για όλους μας επαναλαμβάνω,
Αλλά... Ας μείνουμε στην έρευνα, εδώ... λέτε, και να μην έχουμε τα δεξιά-αριστερά, γιατί χάνουμε και την ουσία. Εδώ έχουμε χάσει το μισό Αιγαίο ανατολικά του Κωστού Πάνου του Μεσημβρινού. Αυτό δεν ενοχλεί κανέναν. Τη Θράκη. Βγήκε ένας χθες και είπε: Τουρκική είναι η Θράκη, και έκανε διάλογο και ομιλία ολόκληρη. Καταγράφηκε από μέσα ενημέρωσης, Τούρκος. Και δεν κουνήθηκε φίλο. Δεν το είπε ένας, ένα μεγάλο κανάλι. Εντάξει, εδώ είναι πολλά τα ζητήματα που έχουμε και πρέπει σαν κοινωνία λιγάκι να αφυπνιστούμε και να δούμε κάποια πράγματα. Όλοι, ναι, είναι, αφορά όλους μας αυτό, δεν αφορά μόνο μια συγκεκριμένη ομάδα, αφορά όλους μας. Και χαίρομαι πάρα πολύ που τα λέμε, διότι είστε από τους ανθρώπους που δεν κρύβετε λόγια, που τα λέτε τα πράγματα ακριβώς όπως είναι, και ας ενοχλείτε, καλό είναι να υπάρχουν και αυτές οι φωνές να ενοχλούν, γιατί κάποιοι πρέπει να λένε και ακριβώς τα πράγματα όπως είναι. Κυρία Μαρούπα, σας ευχαριστώ. Πείτε μου. Θα μου επιτρέψετε, αναρωτιέμαι από πότε ενοχλεί η αλήθεια και αυτός που θέλει το άρρωστο να το κάνει υγιές. Εσείς που είστε μέσα στο. Που είστε ενεργός πολίτης και στα δικαστήρια και στη μάχη με δικηγορία, νομίζω ότι έχετε απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Ναι. Νομίζω ότι δεν έχετε την απάντηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή συνομιλία. Υπόσχομαι ότι θα έχω μαζί σας μια πολύ μεγάλη κουβέντα, διότι θέλουμε ανθρώπους να λένε τις αλήθειες. Και όσο και από να είναι, πρέπει και όλοι να αφυπνιστούμε κάποια στιγμή και να δούμε τα πράγματα όπως είναι. Αυτό που λέτε, λέω για την υπόθεση της Πάτρας, γιατί εδώ έχουμε ένα τραγικό γεγονός. Το να λέμε το κουτσομπολιό δεν έχει κανένα νόημα. Έτσι. Είναι αυτό που λέω, να το συζητήσουμε στην παρέα μας, ναι, αλλά εδώ υπάρχει μια έρευνα και σε εξέλιξη. Γιατί Σκαφτούρος Καραϊβάς, ναι, αυτό. Δεν ξέρει κανείς. Καλά. Θα πούμε άλλη φορά, αλλά να πω μια κουβέντα. Πείτε μου. Δουλευόμαστε μεταξύ μας, κυρία Παπα-Νικολάου. Εδώ με δορυφόρους βρίσκουνε πότε ήσουν, να πούμε, ποιο αυτοκίνητο και με ποιον μαζί. Και δεν μπορούν να βρουν τους δολοφόνους του Καραϊβάς. Σοβαρολογούμε. Σωστό. Εντάξει, δεν ξέρω. Μας έχουν περάσει για ηλίθιους, γιατί δεν μας φοβούνται. Αυτό έχω να σας πω και σας ευχαριστώ. Και το κρατάω αυτό. Που μου κάνατε να με... Καλημέρα σας, καλή συνέχεια να έχετε και καλό μήνα σας εύχομαι. Γιατί έρθει και η Πρωτομαγιά από αύριο. Καλημέρα σας. Γεια σας.